Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Με βομβαρδισμούς στο Κίεβο ξεκίνησε η 14η μέρα η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ελάχιστες μόλις ώρες πριν από τη νέα κατάπαυση πυρός. Κατά την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι στόχοι της Μόσχας δεν περιλαμβάνουν την ανατροπή της κυβέρνησης στο Κίεβο. Είναι ανθρωπιστικό καθήκον του κόσμου να μας σώσει, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι ξένοι εταίροι της Ουκρανίας θα είναι υπεύθυνοι για μια ανθρωπιστική καταστροφή εάν δεν πάρουν την απόφαση για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Επιπλέον, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι χρειάζεται ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Αύριο συνάντηση στην Τουρκία, Σεργέη Λαυρόφ και Δημήτρο Κουλέμπα. Έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής αύριο στις Βρυξέλλες. Οι 27 αποφάσισαν την επέκταση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη Μόσχας και του Μίνσκ, αποσυνδέοντας τρεις λευκορωσικές τράπεζες από το Διεθνές Σύστημα Διατραπεζικών Συναλλαγών SWIFT, όπως ανακοίνωσε στο Twitter η Γαλλική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε όλα τα βήματα που χρειάζεται για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, δήλωσε από την πλευρά του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του στην Εσθονία. Οι κινήσεις του ΝΑΤΟ όθησαν την ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία στα άκρα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Τσάου Λιζιάν. Τις ανησυχίες της Αθήνας για την κρίση στην Ουκρανία, την ευρύτερη ασφάλεια αλλά και την ελληνική ομογένεια, έθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια στη Γενική Γραμματέα του ΟΑΣΕ, όπως επίσης και στον Αυστριακό ομολογό του. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχει πιθανώς φτάσει τώρα τα 2,1 με 2,2 εκατομμύρια, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στη Γερμανία βρίσκεται σήμερα και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής για την συνάντησή του με την Γερμανή ομολογό του. Η Βρετανία θα αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την δήλωσή της ότι θα απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στο τέλος του έτους, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών της χώρας. Ακριβότερες μέχρι 10 λεπτά οι τιμές των καυσίμων σήμερα στην τοπική αγορά. Πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης παραδόθηκε ακριβότερο κατά 10 λεπτά στα πρατήρια, είπε στον 984 ο πρόεδρος των πρατηριούχων Ηρακλείου Λυκουργός Αμόλης, στα 5,5 λεπτά με το ΦΠΑ, ακριβότερη και η παράδοση της βενζίνης. Στο 1,90 έφτασε το πετρέλαιο κίνηση στην Αττική, όπως έλεγε η πρόεδρος των βενζινοπολών στην Αττική, και στο 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας να εξετάσει σχέδιο 6 σημείων που συνέταξε για τη ρύθμιση της χονδρικής αγοράς φυσικού αερίου. Στα σημεία αυτά περιλαμβάνονται πλαφόν τιμών, ημερήσιο όριο τιμών ως προστατευτικό μέτρο, καθορισμός τιμών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πλαφόν στο κέντρο, στο κέρδος, εμπόριο με φυσική παράδοση και ενίσχυση ρευστότητας. Το επόμενο δεκαήμερο η κυβέρνηση θα ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως απάντηση στην ενεργειακή αναστάτωση που επέφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία, σημείωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβουλίο. Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει την παραγωγή σιτηρών για να αποφύγει μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση στην περίπτωση διακοπής των προμηθειών της από τη Ρωσία και την Ουκρανία, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Γεωργίας Ζουλιέν Ντε Νορμαντή, καθώς αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των παγκόσμιων εισαγωγών σιδεριού. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας απαγόρευσε τις εξαγωγές σίκαλης, κρυθαριού και χρυού, ζάχαρης, σαλατιού και κρέατος έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται απόφαση του Ουκρανικού Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στην επισιτιστική επαρκία της χώρας σε σιτηρά, καθώς υπάρχουν εναλλακτικές αγορές από Ευρώπη και Αμερική, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς. Όπως είπε, έχει ήδη συναντήσει εκπροσώπους του Συνδέσμου Εισαγωγέων Δημητριακών και εκπροσώπους της Αλευρό Βιομηχανίας, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν ότι υπάρχουν εναλλακτικές αγορές από χώρες της Ευρώπης και της ΗΠΑ. Υπενθύμησε επίσης ότι στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλληλείας πως έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ βούληση της κυβέρνησης είναι να στηριχθεί ο αγρότης που παράγει.
Ενστάσεις αγωνία για την επιβίωση των παραγωγών απάνω τα λάθη διαχρονικά με την ακολουθούμενη πολιτική στον πρωτογενή τομέα, σημεία αναφοράς και αγανάκτησης του παραγωγικού κόσμου όπως καταγράφηκαν στο 1984 από τους Μύρο Νεχιλετζάκη, Μανώλη Καρκαβάτσο, Φάνη Κουρεμπέ και Μιχάλη Βιενιτάκη στις κοινές τους θέσεις, το δυσβάχτακτο κόστος παραγωγής και οι εξαντλημένες πλέον αντοχές τους. Η προσφυγική διοίκηση λειτουργούν οι πυρηνικοί σταθμοί στην Ουκρανία και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ότι δεν έχουν πλέον δεδομένα για τη λειτουργία τους και ενδεχόμενη διαρροή ραδιενέργειας. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε εκ νέου χθες Τρίτη το αξιόχρεο της Ρωσίας. Κατακριμνίζεται το ρούβλι στο χρηματιστήριο της Μόσχας. Συνεχίζεται στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου η συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας από το Δήμο Ηρακλείου για τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας καθημερινά από τις 8.30 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Παραλαμβάνονται μόνο πακεταρισμένα προϊόντα τα οποία θα πρέπει να φέρουν ετικέτα με το περιεχόμενό τους σύμφωνα και με τη σύσταση βοήθεια της πρεσβείας. Επισκέπτομαι στην Κωνσταντινούπολη την Κυριακή της Ορθοδοξίας για να τιμήσω τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Θα συναντηθώ επίσης με τον πρόεδρο Ερντογάν, την πρόσκληση του οποίου αποδέχθηκα. Παγία θέση μου άλλωστε είναι ότι τα παράθυρα του διαλόγου μένουν πάντα ανοιχτά, όπως κλειστές μένουν και οι πόρτες μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, ενημέρωσε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο Πρωθυπουργός. Ταξιδεύω λοιπόν, ανέφερε, στην Τουρκία την Κυριακή με διάθεση παραγωγική πολύ περισσότερο όταν τις δύο χώρες μας απασχολούν ήδη ευρύτερα περιφερειακά θέματα. Συνεπώς, ως γείτονες στο χάρτη, ως εταίροι στο ΝΑΤΟ, καλούμαστε να δοκιμαστούμε και στο πεδίο που επιβάλλει η διεθνή συγκυρία. Να κρατήσουμε δηλαδή την περιοχή μας μακριά από οποιαδήποτε πρόσθετη γεωπολιτική κρίση και φυσικά να συνταχθούμε με το συμμαχικό πνεύμα το οποίο καταδικάσει τον ιστορικό αναθεωρητισμό και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου αλλά και των συνόρων, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη με 1.968 νέες μολύνσεις, ενώ δύο ακόμα ασθενείς έχασαν την ζωή τους στα νοσοκομεία του νησιού. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι μολύνσεις έφτασαν συνολικά τις 21.121, κάτι που δείχνει ότι η πανδημία δηλώνει ακόμα παρούσα. Η πανδημία του κορονοϊού δεν έχει τελειώσει, ενώ η κατανομή των εμβολίων κατά της COVID-19 στον κόσμο συνεχίζει να είναι σκανδαλωδώς άνηση, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε ανακοίνωσή του για τη δεύτερη επέτειο από την εκδήλωση της νόσου. Ο απολογισμός της πανδημίας είναι τραγικός για την υγεία και τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, με πάνω από 446 εκατομμύρια κρούσματα του SARS-CoV-2 παγκόσμια, πάνω από 6 εκατομμύρια επιβεβαιωμένους θανάτους και αναρρύθμιτους άλλους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν επιδείνωση της ψυχικής τους υγείας, πρόσθεσε. Αναστέλει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού η Αυστρία, όπως είπαν σήμερα οι Υπουργοί Υγείας και Συνταγματικών Υποθέσεων, 6 μέρες πριν αρχίσουν να επιδίδονται πρόστιμα για την παραβίαση του μέτρου αυτού. Από σήμερα Τετάρτη, 9 του μήνα, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όλοι οι άνεργοι οι οποίοι διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν το 2022 και το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρησιακής ευκαιρίας με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία. Επισπεύδονται οι διαδικασίες για την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 44.823.000 ευρώ σε 14.527 δικαιούχους παραγωγούς, των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον παγετό την άνοιξη του 2021, αλλά και ζημιές εξαιτίας άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως ανακοινώθηκε από το ΙΠΑΤ. Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν την 5η 10 Μαρτίου από τον ΕΛΓΑ. Επιστρέφει το πολικό ψύχος και τα χιόνια, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Το Σάββατο αναμένεται να επηρεαστεί η Κρήτη. Το νέο ψυχρό μέτωπο φαίνεται ότι θα παραμείνει έως τα μέσα της άλλης εβδομάδας στη χώρα.
κλειστό λόγω κατολίσθηση στο τμήμα του δρόμου Ηράκλειο Μεσαρά από το ύψο του υποκατασκευή ενισόπεδου κόμβου Πανασού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτη. Σημειώνει επίση, με δεδομένο τι δύσκολε καιρικέ συνθήκε που αναμένονται στην Κρήτη τα επόμενα 24 ώρα, κρίθηκε απαραίτητη η απαγόρευση τη κυκλοφορία στο επίμαχο τμήμα του δρόμου που παρουσιάστηκε η καθίζηση μέχρι και τι 15 Τρίτου, όταν και θα επαναεκτιμηθεί η κατάσταση, ενώ όπω γίνεται γνωστό, σε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει προκληθεί. Προσοχή στο δρόμο από Καλάμη προς Ψαρή Φοράδα. Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών έχουν προκαλέσει προβλήματα σε πολλά σημεία του, όπως φαίνεται σε αναρτήσεις κατοίκων της περιοχής. Όπως μάλιστα σημειώνουν, σε ένα σημείο έχει κόψει σταδίου και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα φορτηγά ψυγεία που μεταφέρουν τα εξαγόγευμα προϊόντα από τον συνεταιρισμό της Ψαρής Φοράδας. Να χρηματοδοτηθούν άμεσα τα έργα για την επαναλειτουργία του φράγματος Παρτήρων στο Δήμο Αμινώα Παιδιάδου. Ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Βαρδάκης, Μανώλης Τρεψανιώτης, Χαρίσμα Μουλάκης, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς. Έρχεται ρύθμιση για τις προσφυγικές ιδιοκτησίες. Για μια μοναδική ευκαιρία για να τερματιστεί η ομοιρία εκατοντάδων οικογενειών, κάνουν λόγο στη Λότζια, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το νομοσχέδιο θα προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες του Ηρακλείου. Εντός του μήνα αναμένεται, σύμφωνα με κεντρικά δημοσιεύματα, να κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου που θα δίνει λύση για τις προσφυγικές ιδιοκτησίες και τα καταπατημένα. Η Ιστορική, Λογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και του Δημοσφακίου, διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Η Επανάσταση του Δασκαλογιάννη και η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη, 200 χρόνια μετά». Το συνέδριο είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2021, αλλά λόγω των υγειονομικών μέτρων είχε αναβληθεί. Θανατηφόρο το πρωί, λίγο πριν τη διασταύρωση με άρμα νόγια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, από το σύγκρουση αυτοκινήτων σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Πρόκειται για ένα ζευγάρι που επέβαινε στο ένα από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα που τελικά εγκλωβίστηκαν από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική υπηρεσία με δύο αυτοκίνητα και έξι άνδρες που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 55χρονο άνδρα και την γυναίκα του, οι οποίοι ήταν χωρίς τις αισθήσεις τους. Στην συνέχεια, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Φρικτός θάνατος για πατέρα τεσσάρων παιδιών στο χωριό Ορθούνη του Δήμου Πλατανία Χανίων. Ο 47χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα με αλυσοπρίωνο και έφυγε μέσα σε ελάχιστα λεπτά από ακατάσχητη αιμορραγία την ώρα που πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες. Όταν έφτασε στο σημείο του ασθενοφόρο, ήταν ήδη αργά για τον άτυχο οικογενειάρχη. 30χρονη κατήγγειλε πως έπεσε θύμα βιασμού στο Ρέθυμνο την καθαρά Δευτέρα. Μετά τη σοβαρή καταγγελία, στην οποία προχώρησε, υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 13 του μήνα στην αίθουσα Καπία Αρχανών, 10 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι. Διοργανώνεται από το Σαιματοκρήτη, Δήμο Αρχανών, ο ΚΑΠΑ, πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και τη συμμετοχή του φίλου Ζεύς. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης η Αυστραλία για τις πλημμύρες, τους 21 ανήλθαν οι νεκροί. Με 5 σφαίρες, πατέρας στο Πακιστάν σκότωσε το νεογέννητο παιδί του γιατί δεν ήταν αγόρι. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η Ολομέλεια της Βουλής καλείται σήμερα να τοποθετηθεί για μια σειρά διατάξεων που καθιερώνουν αυστηρότερη αντιμετώπιση μεμονωμένων ή οργανωμένων πράξεων οπαδικής βίας και επιδιώκουν σύμφωνα με την κυβέρνηση την κάθαρση του αθλητικού χώρου από τα κακοποιητικά στοιχεία που καπηλεύονται το όνομα, την ιστορία και το έμβλημα της κάθε ομάδας. Το πρόγραμμα των play-off και των play-out της Super League θα γίνει γνωστό σήμερα το μεσημέρι μέσω της κλήρωσης που θα διεξαχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στα play-off μπαίνουν τα ονόματα των Ολυμπιακού ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άρη Παναθηναϊκού Παζιάννα, ενώ στην κλήρωση για το πρόγραμμα των play-out θα συμμετέχουν οι Όφοι, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός Βόλος, Ιωνικός Ατρόμητος Λαμία και Απόλλωνα Σμύρνης. 984. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 12 βαθμούς Κελσίου.
Κυρίες, κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.